Ελλάδου Ιατρών Πασιδή. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν ανάγκη ή ήταν προϋπόθεση η παραπέρα λειτουργία του συστήματος η απεργία αυριανή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και έτσι ευθύνες που καταμερίζεται στον ΟΚΙΠΗ. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτήν την απόφαση για την τρίωρη στάση εργασίας αύριο? Δυστυχώς δεν αποτελεί πλέον ανάγκη, αλλά αδύρυτη ανάγκη. Μάλιστα. Η στάση εργασίας. Ένα κάτι του γεγονότος ότι όλες οι ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όταν λέμε πάρα πολύ καιρό εννοούμε πέραν του έτους, για την επίλυση θεσμικών προβλημάτων και προβλημάτων τα οποία θα επέφεραν ομαλότερη και καλύτερη λειτουργία στα δημόσια νοσοκομεία, απέδειξαν άκαστες. Έτσι όσο αντιλαμβάνεστε, το να προβεί κάποιος σε κάποια μέτρα απεργιακά αποτελεί το έσχατον μέτρων το οποίο λαμβάνει, και μάλιστα αυτό το μέτρο θα έλεγα ότι ήρθε και αρκετά αργά από ό,τι θα έπρεπε να γίνει, γιατί είχαμε λάβει υπόψη μας, κύριε Δημητρόπουλε, τις ιδιάζουσες συνθήκες τις οποίες περνούσαμε και περνάμε. Λόγω πανδημίας, έτσι. Λόγω πανδημίας, μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Όμως θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι είτε είναι η πανδημία είτε είναι άλλες δικαιολογίες οι οποίες κάποιοι χρησιμοποιούν, αυτό δεν πρέπει να είναι ένα μόνιμο τροχοπέδι στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων, διότι στο τέλος της ημέρας, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε και προσπαθούμε να τα κρύψουμε, θα έχουμε μια διαιώνιση μιας καταστάσεως η οποία θα αποβαίνει εις βάρος όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των ίδιων των ασθενών. Σωστό. Και μιλάμε αύριο για 3 ώρες θα γίνει. Ξεκινάει 8 μέχρι τις 11 η απεργία. Ακριβώς, κύριε Δημητρόπουλε. Θα είναι μια στάση εργασίας, όπως την έχουμε αποκαλέσει, για ένα τρίωρο. Μέχρι κάποια στιγμή κάποιοι να ανοίξουν τα ότα τους και να δώσουν την δέουσα σημασία σε αυτά τα οποία εδώ και καιρό τους λέμε. Και δεν είναι πράγματα τα οποία είναι απέναντι στον ΟΚΙΠΗ, είναι πράγματα τα οποία βοηθούν τον ΟΚΙΠΗ. Τώρα, στην ανακοίνωση αυτή γίνεται αναφορά για αυταρχισμό, ασέβεια, προσβολές προς συνδικαλιστικές οργανώσεις εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ. Αυτό είναι η διαπίστωση μέσα από τις επαφές που έχετε κάνει, ή είναι η πολιτική του ΟΚΙΠΗ απέναντι σε εσάς? Είναι και τα δύο, κύριε Δημητρόπουλε. Μάλιστα. Αφενός, μεν πρόκειται για μια ανακοίνωση η οποία θέτει πράγματα και λέει πράγματα τα οποία είναι απόρρια όχι μόνο των μεταξυμών συζητήσεων, αλλά κατά κύριο λόγο είναι πράγματα τα οποία απορρέουν από την συμπεριφορά του ΟΚΙΠΗ, ο οποίος έχει επιλέξει στις πλήστες των περιπτώσεων να αποφασίζει δι' εμάς χωρίς εμάς. Ναι. Κάτι άλλο, επειδή υπάρχει μια πρόταση, κύριε Λάμπρου, για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας και το απόγευμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Ποια είναι η δικιά σας θέση? Η εν λόγω πρόταση αποτελούσε ένα θέμα συζητήσεως κυρίως τις προηγούμενες εβδομάδες. Mm-hmm. Και όπως είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αποτελεί ένα από τα θέματα τα οποία είναι σημείο συζητήσεως μεταξύ ημών και του ΟΚΙΠΗ. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια παρερμηνία σε αυτό το θέμα και θα ήθελα τουλάχιστον να αποκαταστήσω την αλήθεια. Ναι. Το αίτημα για απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων δεν είναι αίτημα του ΟΚΙΠΗ, είναι αίτημα των γιατρών. Και έχει παρουσιαστεί ως ένα σημείο τριβής, διότι κάπου ακούστηκε ότι οι γιατροί δεν δέχονται. Θα ήθελα δια χάριν της ιστορίας να σας υπενθυμίσω ότι η απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων ήταν απρόσκοπτη από την 1η-1η του 2016 τόσο με εξωτερικά ιατρία, τόσο και με χειρουργία, και ήταν μια πρωτοβουλία η οποία προήλθε από τους ίδιους τους γιατρούς. Και θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο είναι αντίλεπτο, ότι ο Μιλόν υπήρξε ο εισηγητής της προτάσεως αυτής. Μάλιστα. Αυτό το θέμα, κύριε Δημητρόπουλε, είχε καταργηθεί από τον ίδιο τον ΟΚΙΠΗ με ψηφιακισμό, χωρίς κανένα διάλογο, την 1η-1η του 2021, πριν καν έχουμε το επόμενο κύμα της πανδημίας. Έκτοτε οι συντεχνίες με ηκεσίες, και έχει σημασία η λέξη η οποία λέω, προσπάθησαν να πείσουν τον ΟΚΙΠΗ να αρχίσει ένα διάλογο
για την επαναλειτουργία του προγράμματος, το οποίο θα ήταν ωφέλιμο κυρίως για τους ασθενείς, αλλά και για την πλήρη λειτουργία των νοσοκομείων. Ανταυτού, ελάβαμε την απόλυτη σιωπή μέχρι πρότινος, όπου αφέθηκε να νοηθεί ότι υπάρχει μια πρόταση η οποία είναι έτοιμη. Αυτό μας υπόθηκε σε συνάντηση προτριών εβδομάδων. Υπήρξαν κάποιοι διαπληκτισμοί στον αέρα μεταξύ ημών και του εκπροσώπου τύπου του ΟΚΙΠΗ και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία, κύριε Δημητρόπουλε, την περιβόητη πρόταση, η οποία φαίνεται ότι για κάποιο λόγο το ταχυδρομείο την έχει καθυστερήσει μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Θα δούμε και αύριο τι θα γίνει και μακάρι να υπάρξει θετική αντίδραση, ούτως ώστε να γλιτώσουμε και την απεργία, αλλά και γενικότερα να λειτουργήσουν όσο γίνεται καλύτερα τα νοσοκομεία μας, κύριε Λάμπρου. Νομίζω ότι είναι θέμα διαλόγου. Αυτή είναι και η δική μας ευχή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το θέτετε έτσι. Είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε διακαώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάμπρου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα πάμε...